την πεποίθησή του ότι ο Δήμος Παγκαίου θα έχει ένα ακόμα εξαιρετικό καλοκαίρι από πλευράς επισκεψιμότητας, εξέφρασε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης. Ευρισκόμενος στη Νέα Πέραμο, την έδρα της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερών, ο Δήμαρχος Παγκαίου τόνισε με έμφαση ότι στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη ουσιαστικές παρεμβάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή του προφίλ της Νέας Περάμου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο έχει να κάνει με την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρη ενοποίηση με τον υφιστάμενο παραλιακό πεζόδρομο. Όπως εκτίμησε ο Δήμαρχος Παγκαίου, το συγκεκριμένο έργο, αν όλα κυλήσουν ομαλά, είναι πιθανό να ολοκληρωθεί ακόμα και πριν από το Πάσχα. Επίσης, όπως τονίζει ο Φίλιππος Αναστασιάδης, πραγματοποιούνται ήδη εδώ και αρκετό καιρό παρεμβάσεις στο κέντρο της έδρας της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση νέου φωτισμού τύπου LED, νέων πεζοδρομίων, αλλά και υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, ώστε να απομακρυνθούν οι μεγάλες κολόνες και να εξοραϊστεί το παραθαλάσσιο τμήμα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε υποστεί ανάλογες παρεμβάσεις. Ουσιαστικές παρεμβάσεις, στο σημείο που είμαστε, μπορούμε να πούμε ότι γίνεται η επέκταση του πεζόδρομου από το Εν Λευκό μέχρι και του Δεσπότη. Την οικία, ένα σημαντικό έργο που θα συνδεθεί έτσι όλο το παραλιακό μέτωπο με αυτόν τον πεζόδρομο, και είναι έργο το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα μέσα στο Μάρτιο και πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί. Παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις με την πεζοδρόμηση στο κέντρο της Νέας Περάμου και με φωτισμό καινούριο LED και υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ για να φύγουν οι μεγάλες κολόνες και έτσι να εξοραϊστεί η περιοχή, όλο το τμήμα αυτό του παραθαλάσσιου, που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχαν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις όσον αφορά τις τσιμεντοστρώσεις αλλά και ασφαλτοστρώσεις στη Νέα Πέραμο και στην Κορέλκο και μέσα στον αστικό ιστό στο κέντρο της Περάμου, αλλά και προς την περιοχή που είναι η Μπακογιάννη, το Αντλιοστάσιο κλπ. Και σίγουρα έχουμε και έχει ξεκινήσει και το έργο με τον πλαστικό χλωοτάπητα του γηπέδου της Νέας Περάμου, μια που συζητούσαμε για τον Βρασίδα, του ιστορικού Βρασίδα, όπου εκεί αθλούνται πάρα πολλά, περισσότερα από 100 παιδιά αριθμούνται, οι οποίοι εκεί στο κάτω το γήπεδο μπαίνουν στην διαδικασία του να γυμναστούν και να κοινωνικοποιηθούν στο κομμάτι του αθλητισμού. Έχουν να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις ούτως ή άλλως στη Νέα Πέραμο, αλλά αυτές είναι οι βασικές παρεμβάσεις που πιστεύουμε ότι και με την οτιμότητα που έχουμε όσον αφορά τις υπόλοιπες υποδομές στην ίδρυψη, στους βιολογικούς καθαρισμούς κλπ. Είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι να φιλοξενήσουμε την πλειάδα των επισκεπτών στην περιοχή μας, να χαρούν τον τόπο μας, και εμείς δηλώνουμε ετοιμότατοι προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα ιδιαίτερα καλό καλοκαίρι και για την φετινή χρονιά, με στόχο την τουριστική προβολή του Δήμου μας.